Τέτοιε εικόνε Μαρτίου αναμένονται από τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε και θα ισχύσει η νέα απαγόρευση κυκλοφορία σε όλη τη χώρα. Θα μετακινούμαστε μόνο αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα στο 13033, γράφοντας τον αριθμό που παραπέμπει στο λόγο για τον οποίο θέλουμε να κινηθούμε, το ονοματεπώνυμό μα και τη διεύθυνση κατοικία μα. Με τον αριθμό 1 μπορούμε να πάμε σε ένα φαρμακείο ή να επισκεφθούμε έναν γιατρό. Με το 2 πηγαίνουμε σε σούπερ μάρκετ. Με το 3 μεταβαίνουμε σε τράπεζα μόνο για συναλλαγές που δεν είναι εφικτές μέσω διαδικτύου. Με το 4 μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη ή να μεταφέρουμε μαθητές από και προς το σχολείο. Με το 5 πηγαίνουμε σε μια τελετή, για παράδειγμα μια κηδεία. Και το 6 είναι είτε η σωματική άσκηση είτε η βόλτα με κατοικίδιο ατομικά ή ανά δύο άτομα που θα βρίσκονται σε απόσταση 1,5 μέτρων. Έκκληση και παράκληση προς όλους. Οι μετακινήσεις να είναι ελελογισμένες και μόνο οι απαραίτητες, ώστε τα μέτρα να αποδώσουν στο μέγιστο και το ταχύτερο. Στο νέο lockdown κλείνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα με ρούχα, παπούτσια, προϊόντα τεχνολογία κτλ. Στι εκκλησίε δεν θα γίνονται γάμοι και βαφτίσια, ενώ θα πραγματοποιούνται λειτουργίε χωρί την παρουσία πιστών. Τα κομμωτήρια, τα κουρία και τα κέντρα αισθητικής αυτό το Σαββατοκύριακο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, εφόσον φυσικά οι επιχειρήσει το επιθυμούν. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα φαρμακεία, τα ιατρία και όλες οι δομές υγείας. Όπως επίσης τα σούπερ μάρκετ, οι φούρνοι και οι λαϊκές αγορές, με τους μισούς όμως πάγκους, καφέ και εστιατόρια θα μπορούν να δουλεύουν μόνο με delivery, ενώ θα λειτουργούν και τα βενζινάδικα. Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και φυσικά οι μετακινήσεις όσων απαιτούνται για να για να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή των ελαίων και άλλων αγροτικών προϊόντων. Σε τηλεκπαίδευση, μαζί με τα γυμνάσια και τα λύκεια, μπαίνουν και τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Αναστολή λειτουργία ισχύει και για του εμποροπανηγύρις, για τι κυριακάτικε αγορέ, του παιδότοπου, τι παιδικέ χαρέ, τα πάρκα ψυχαγωγία, τα θεματικά πάρκα, τα κέντρα διασκέδα, του κινηματογράφου, του συναυλιακού χώρου και τι ιατρικέ παραστάσει και τι λοιπέ παραστατικέ τέχνε, τα συνέδρια και τι εκθέσει. Όσοι τώρα δεν εφαρμόσουν τα μέτρα προστασία, προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ για αυτού που μετακινούνται παράνομα, για όσου δεν φορούν μάσκα ή για όσου συναθρίζονται. Είμαι επίση υποχρεωμένο να τονίσω ότι ιδιαίτερα κατά τι βραδινέ ώρε η έλεγχη θα είναι εντατική. Καθώ και οι λόγοι που δικαιολογούν μετακίνηση αυτέ τι ώρε περιορίζονται σε λόγου εργασία, υγεία, ατομική άσκηση μετακίνηση με κατοικίδιο γύρω από την περιοχή κατοικία μα. Όλη η χώρα είναι πια αγκρή, μπήκε δηλαδή σε επίπεδο συναγερμού κάτι που προκαλεί πολιτικές αναταράξεις με τον Αλέξη Τσίπρα να παραχωρεί το μεσημέρι της Παρασκευής συνέντευξη τύπου. Μετά το νέο lockdown και την ομολογία της αποτυχίας του, ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να βάλει φήμο και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ακυρώνει την αυριανή συζήτηση στη Βουλή, επίκαιρη ερώτησή μου που αφορά στις βαρύτατες κυβερνητικές ευθύνες για την αναζωπήρωση της πανδημίας στη χώρα μας. Αυτό το lockdown μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει. Είναι μια κυβερνητική αποτυχία. Από το βλέποντα και κάνοντα, σήμερα πήγαμε στο δεν ξέρουμε πια τι μα ξημερώνει. Ο ελληνικό λαό μπορεί να φοράει μάσκα προστασία, δεν μένει όμω, ούτε θα μείνει σιωπηλό. Θα βάλει οριστικό lockdown στην αντιλαϊκή πολιτική συνολικά. Όσοι θέλουν να εισέλθουν στη χώρα, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά και αρνητικό τεστ PCR. Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτε των πτήσεων εξωτερικού πρέπει να έχουν αρνητικό PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι και 48 ώρες πριν, ενώ για όσους εισέρχονται τα χερσαία σύνορα πρέπει να έχουν αρνητικό PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν. Όσο για τα πρωταθλήματα, αυτά θα συνεχίσουν στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, χωρίς φυσικά φιλάθλους και με συνεχή τεστ για κορονοϊό. Λοιπόν, και άλλε διευκρινήσει, ερωτήσει και απαντήσει για το τι αλλάζει από το Σάββατο. Ο Νίκο Υποφάντη, καλησπέρα. Καταρχήν yeah. να σου πω ότι ρωτήσαμε νωρίτερα τον Νίκο Χαρδαλιά τι γίνεται. Μέχρι σήμερα υπάρχει απαγόρευση 12 με 5 για περίπτερα, κάβε, μίνι μάρκετ. Έρετε αυτό. Άρα από το Σάββατο, ανοιχτά τα περίπτερα όλη νύχτα, Σωστά. αυτό είναι καινούριο που λέμε τώρα, για κάβε και μίνι μάρκετ, ό,τι λέει ο νόμο, ό,τι λέει το ωράριο. Σωστά. Πάμε Ανέγουν, τώρα. Ανοίγουν λίγο πιο άργα. Πάμε. Ναι. Μια και μιλάμε για τη νύχτα. Πώ μπορεί κάποιο να βγει έξω το βράδυ. Δεν απαγορεύεται να βγει απλά θα μπορέσει να βγει για το κατοικίδιό του. Ένα θέμα σοβαρό υγεία, να στείλει ένα κωδικό για, το, για υγεία. Άθελη σημαίνει ότι πολύ λίγη βγαίνει όμω το βράδυ, ε, βράδυ. Και για εργασία με βεβαίω εργοδότη, νυχτοφύλακε, security, όλοι όσοι πρέπει να πάνε στι μονάδε του, ε, αν είναι στο στρατό. Και έκτακτα θέματα υγεία. Βεβαίω και έκτακτα θέματα υγεία. Άρα δεν απαγορεύεται να κυκλοφορήσει. Κομωτήρια. Τίτα. Κομωτήρια. Τι θα γίνει με τα κομωτήρια. Αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή, τα κομωτήρια και τα κέντρα εστική θα είναι ανοιχτά. θα Άρα, Άρα θα δύο μέρε περιθώριο κατεξαίρεση. Τρει, κάνουμε και την Αυριανή Παρασκευή, ναι, λοιπόν. Ξεωστά. Άρα μπορούμε να κλείσουμε το ραντεβού μα και να πάμε να επισκεφθούμε του κομμωτέ μα για να γίνει α, το κόψιμο. Πάμε να συνεχίσουμε. Πολλά, πολλά ερωτήματα. Ανάλογα με τη δουλειά. Τώρα, κοίταξε να δει. Δεν έχει πάρα πολύ δουλειά όταν δεν έχει τουρισμό. Θα α, το αφήσουν στον εργοδότη, δηλαδή στον ξενοδόχο, αν θα το κρατήσει ανοιχτό ή όχι. Με Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει πελατεία. Πάμε παρακάτω. Α, α, δεν έχει πελατεία. Ακριβώς, το λοιπόν, επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό εργαζομένο με το ίδιο αυτοκίνητο. Όχι. Δεν μπορούν να είναι, θα πρέπει. Α, δεν μπορούν. Δεν μπορούν γιατί μέχρι τώρα γινούσαν με την ίδια μάσκα, ναι, επιτρεπόταν. Τώρα όμω πρέπει να αλλάξει αυτό. Ο καθένα με το αυτοκίνητό του δεν είναι η ίδια οικογένεια. Συνεχίζουμε με τι μετακινήσει. Ναι, θα δείτε, ναι, παρακάτω. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Α, για να μετακινηθούν με χαρτί όπω το Μάρτιο αποκλειστικά μέσα είναι ερωτήματα τηλεθεατών που έρχονται συνέχεια στο του κέντρο του Sky. Η απάντηση με όποιο έγγραφο επίσημο, τη βεβαίωση από τον εργοδότη ή Μπορεί να είναι ψηφιακά με το SMS για να γίνει η μετακίνηση. Ταξί, Συνεχίζουμε. Τι ισχύει. Ταξί, εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Οι ιδιοκτήτε ταξί και ο δική μα δεν ρωτάνε. Επιτρέπεται να είναι στο ίδιο ταξί συγγενεί πρώτου βαθμού ή αν κάποιο είναι άτομο με αναπηρία να έχει συνοδό. Ναι, επιτρέπεται. Το ίδιο γίνονταν. Είναι η λογική. Η αστυνομία θα το επιτρέψει και θα συνεχίσουν κανονικά. Πολλέ ερωτήσει τηλεθεατών του κάνει για τα παιδιά. Για τα παιδιά λοιπόν. Ανοιχτά η παιδική σταθμή νηπιαγωγία. Όμω είναι κλειστά τα κέντρα ημερήσια απασχόληση και τα δημοτικά, βέβαια. Ανοιχτή η βρεφονιπιακή σταθμή. Ανοιχτή η βρεφονιπιακή σταθμή. Κλειστή η παιδότοπη. Γιατί τι λένε, Ότι μπορούν να βρεθούν παιδιά τα οποία δεν γνωρίζονται Σωστά. μεταξύ του και να έχουμε και οι παιδικέ χαρέ και να κολλήσουν και να διασπείρουν τον ήρωα πάνω. Φροντιστήρια. 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 Κέντρα ξένων θα... γλωσσών. Πολλά ερωτήματα. Με τηλεκπαίδευση πλέον. Έτσι. Με τη... Τι θα γίνει με τα ιδιαίτερα στο σπίτι θα συνεχίσουν τα ιδιαίτερα στο yeah, σπίτι με είναι και αγιόμαστε. με μάσκες. Δεν υπάρχει Με ρίχνες, μάσκες κανονική. κανονικά και όλα τα κανονικά. Δεν απαγορεύεται εκεί. Και άθληση. Άθληση με προπονητή έω ε, τρία άτομα σε ανοιχτό χώρο. Επιτρέπεται η ποδηλασία, το τζόκινγκ και όλα τα σχετικά τα οποία γνωρίζουμε. Αλλά για παράδειγμα τέννη. Αλλά στο δρόμο μέχρι δύο. Μέχρι δύο το πολύ. Είπε ο Α, το πρωί θα το κάνουμε λίγο πιο χαλαρά. Τρει λίγο πιο πίσω άλλο. Νίκο, σε ευχαριστούμε, Νίκο Υποφάτη.